Το έντονο ενδιαφέρον για τον τόπο μας, η αγάπη για τον τόπο μας πρέπει να ενώνει δυνάμεις. Ο μη εφησυχασμός για συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο πρέπει να αφήνει πίσω προσωπικού όνειρα, αλλά και εγωισμούς. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν και μετά από μια ειλικρινή πραγματικά συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, αποφάσισα να είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που θα προσθέσει ένα λιθαράκι για την ανάπτυξη του τόπου μας. Για τη Ρόδο μας, για τα Δωδεκάνησα, για ολόκληρο το Αιγαίο. Γι' αυτό θα είμαι υποψήφιος με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χατζημάρκο στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Τον ευχαριστώ πραγματικά για την πρόταση που μου έκανε. Η εκτίμηση είναι απεριόριστη και θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι από αυτούς που θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μανώλη Καμπουρόπουλο για την εμπιστοσύνη. Γιατί είναι πραγματική εμπιστοσύνη όταν κάποιος, ειδικά με τη δική του διαδρομή, αφού έχει υπηρετήσει και στον δεύτερο και στον πρώτο βαθμό, παίρνει αυτή την απόφαση. Να πω ότι συνθέτουμε μια ομάδα, μια πολιτική ομάδα, με ισχυρές προσωπικότητες και η συμμετοχή του Μανώλη μας βοηθάει στο να έχουμε αυτό το μείγμα της εμπειρίας και της φρεσκάδας το οποίο κάθε πολιτική ομάδα χρειάζεται. Η διαδρομή μας ήταν καθαρή σε όλη την πορεία της και οι στόχοι μας είναι επίσης ακόμα πιο καθαροί. Χαίρομαι γιατί μεγαλώνουμε, δυναμώνουμε. Χαίρομαι γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την διαδρομή του Μανώλη, την εμπειρία του Μανώλη, το βιογραφικό του Μανώλη Καμπουρόπουλου, έχουν ακόμα την όρεξη και παίρνουν και την απόφαση αυτή να συνεχίσουν. Σε μια εποχή η οποία έχει μεγάλες προκλήσεις, αλλά όπως ακριβώς τις διαχειριστήκαμε αυτά τα τέσσερα πρώτα χρόνια της θητείας μας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα συνεχίσουμε και πραγματικά σε μένα τουλάχιστον προσωπικά, για μένα προσωπικά είναι τιμή η εμπιστοσύνη ανθρώπων σαν τον Μανώλη Καμπουρόπουλο. Καλώς όρισες Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη, κάθε επιτυχία εύχομαι. Υπάρξει κάποια κεντρική εκδήλωση όπου θα ανακοινώσετε το νέο σας πρόγραμμα, το νέο συνδυασμό σας? Εμείς όπως και εγώ τουλάχιστον όπως και το 2014 δεν είχα πρόγραμμα και το είχα πει δημόσια, είχα σχέδιο. Λοιπόν, αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Θα συνεχίσουμε χωρίς πρόγραμμα, γιατί το πρόγραμμα ανήκει στη δεκαετία του 80, του 70, του 80, άντε και λίγο του 90. Και εμείς πετύχαμε ακριβώς γιατί δεν είχαμε πρόγραμμα. Εμείς είχαμε σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν συνεκτικό και συγκροτημένο. Θα το παρουσιάσουμε το νέο μας σχέδιο, θα το παρουσιάσουμε εν ευθέτω χρόνο. Στον πολιτικό χρόνο που θα κρίνουμε ότι είναι ο ικανός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.